Για την πρώτη δοκιμασία αποχώρησης είχατε όχι εύκολη υπόθεση να αντιμετωπίσετε. Μια μεγάλη και πολύ απαιτητική Ελληνίδα φωτογράφο, την Κατερίνα Τσατσάνη. Κάτω από το νερό έπρεπε να βουτήξετε. Πολλές από εσάς, προς έκπληξή μου, δεν ξέρετε να κολυμπάτε. Δεν ξέρουν να κολυμπάνε Δημήτρη, Λιάννα και Άγγελε. Είχαμε μεγάλα προβλήματα. Λοιπόν, Σοφία, έλα μπροστά. Αυτή είναι η φωτογραφία σου. Είναι ακέφαλη. Προσπαθήσαμε πάρα πολύ να σε βοηθήσουμε. Προσπαθήσαμε να τα πούμε, να τα ξαναπούμε, να σε ψυχώσουμε. Όμως δεν ήθελες να κάνεις την υπέρβαση. Δεν μπορούσα. Όχι, δεν ήθελα. Λόγω το ότι έχω πολύ κακή σχέση με το νερό. Εγώ πιστεύω ότι μπορούσες. Γιατί και η Ξανθή έχει κακή σχέση με το νερό, η Ξανθούλα. Είναι άλλο το να μην ξέρεις να κολυμπάς και άλλο το να έχεις περάσει αυτό που έχεις περάσει. Είναι διαφορετικό. Είναι πολύ μεγάλο αυτό το ψυχολογικό τραύμα που έχω. Δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσω να το ξεπεράσω, αλλά στην φωτογράφηση το ξεπέρασα και μπήκα μέχρι εκεί που μπήκα, που δεν έχω ξαναμπεί ποτέ. Αυτή τη στιγμή όμως καταλαβαίνεις ότι εμείς δεν έχουμε κλικ, δεν έχουμε εικόνα από αυτή την φωτογράφηση για εσένα, που είναι η βασική φωτογράφηση αποχώρησης. Τι θα κάνουμε λοιπόν? Πιστεύω πως ένα μοντέλο δεν μπορεί να κριθεί μόνο από μια υποβρύχια φωτογράφηση. Mm-hmm. Πως έχω δώσει το καλύτερό μου εαυτό και πως μπορώ να κάνω πάρα πολλά πράγματα. Σοφία, το καταλαβαίνω αυτό που λες, αλλά για να είμαστε δίκαιοι με όλα τα κορίτσια, δεν μπορούμε να σε κρατήσουμε στο παιχνίδι. Θα πρέπει να αποχωρήσεις σήμερα. Ευχαριστώ. Λυπάμαι πολύ. Ευχαριστώ. Είμαι σοκαρισμένη, δεν το περίμενα. Δεν μπορούσαμε να εκφραστούμε, κοιτιόμασταν απλώς, δεν το περιμέναμε καθόλου. Το είχα πει ότι μπορεί να βγει πρώτη. Εκείνη τη στιγμή δεν ήξερα πώς να αντιδράσω. Τη το πάνε κατευθείαν και ήταν κάτι πολύ ξαφνικό για μένα. Εντάξει, νομίζω ότι είναι δίκαια η απόφαση της Κριτικής Επιτροπής. Άλλωστε είναι εδώ για να κρίνουν αυτοί και όχι εγώ το τι θα γίνει μες στο παιχνίδι. Δεν είχαμε ούτε μία λήψη με το κεφάλι της μέσα, καθόλου τίποτα. Καμία τίποτα. Την παρακαλέσαμε ξανά και ξανά. Τίποτα. Δεν ήξερα πώς να νιώσω. Αδικία, στελαχώρια, δεν ξέρω. Και το πρώτο πράγμα που ήταν να κάνω ήταν λίγο να κοιτάξω τριγύρω μου και παρατήρησα ότι η κοπέλα που χάρηκε πιο πολύ, που την είδα πρώτη φορά τόσο χαρούμενη, ήταν η Εύη, που γέλασε και τα ματάκια της. Και λέω, μπράβο. Το περίμενα. Είναι απολύτως φυσιολογικό. Ήταν δεδομένο για μένα ότι έπρεπε να φύγει. Δεν έκανε τη δοκιμασία, δεν ακολούθησε τους κανόνες του παιχνιδιού, οπότε δικαίως έφυγε.